Θα μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που θα τρέξουν πλέον όλη αυτή τη διαδικασία, τον κύριο Ηλία Κουσουνάδη, ο οποίος είναι ένας από τους 5 της διοικούσας αυτής της επιτροπής. Καλησπέρα κύριε Κουσουνάδη. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, λίγο σε πίεση, αλλά καλά. Εσείς? Και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πίεση θα έχετε βέβαια αυτό το διάστημα, είναι αλήθεια, γιατί πρέπει να τρέξετε μια διαδικασία που είναι απαραίτητη, την περιγράφει ο νόμος, ο αθλητικός. Για να συσταθεί και τυπικά η καινούργια εταιρεία. Αν θέλετε, περιγράψτε μας λίγο τι ακριβώς θα γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτής της πενταμελούς επιτροπής. Ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι βάση του νόμου αυτή η διαδικασία. Θα τρέξει κάποια βηματάκια τα οποία πρέπει να γίνουν σε κάποιες μάλλον σφιχτές προθεσμίες, ούτως ώστε να είμαστε και έτοιμοι, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία, εδώ μιλάμε για μια ποδοσφαιρική εταιρεία και μάλιστα για τον Άρη. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει όλα να πάνε ρολόι, διότι από αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και όλη η συνέχεια προετοιμασίας της ομάδας, να προλάβουμε να έχουμε πάρει αδειοδότηση, να δηλωθούμε για το πρωτάθλημα, δηλαδή είναι τα πράγματα λίγο πιεστικά. Φαντάζομαι ότι εσείς και οι υπόλοιποι αυτής της πενταμελούς επιτροπής, δηλαδή ο κύριος Αγραφιώτης, ο κύριος Σίμος Ορφανίδης, ο κύριος Μαστορθήμιος ο δικηγόρος και ο κύριος Χατζής, θα αναλάβετε ένα κομμάτι ξεχωριστά ο καθένας για να τα τρέξετε και πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, ίσως και σήμερα, μάλλον αύριο όμως από ό,τι βλέπω, γιατί ακόμα δεν έχουμε κανονίσει για να βρεθούμε, θα γίνουν όλα αυτά που λέτε πολύ σωστά, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε όλοι μας τις διαδικασίες που χρειάζονται και απαιτούνται, ώστε να μην έχουμε κάποιες παρεκκλήσεις. Και φυσικά μετά, δούμε πώς πηγαίνει βάση καταστατικού η όλη διαδικασία, να γίνουν οι προσκλήσεις, να έρθουν οι όποιοι ενδιαφερόμενοι για να βάλουν τα λεφτά, να πάρουν τις μετοχές και κατόπιν να γίνει το τελευταίο βήμα όπου θα έχουν μοιραστεί, εννοείται, οι μετοχές τους ενδιαφερόμενους. Και αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται φυσικά, σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε χθες, στη Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να μην έχουμε έτσι, ξέρετε, παρεκκλήσεις, όχι μόνο από την Επιτροπή, αλλά έχει να κάνει με το νόμο, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Οπότε πρέπει να πάνε όλα κατευχήν. Εντάξει, τα κάνετε και με τράπεζες, γιατί προφανώς είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε να ανοίξετε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό, όπως λέγεται. Ναι, αυτό για την οικονομία της ίδιας δεν το λέμε. Είναι κάποιες λεπτομέρειες του νόμου, πρέπει όλα να γίνουν. Και είναι από τα βασικά πράγματα. Χρονικά περίπου πόσο το τοποθετείτε αυτό το διάστημα, κύριε Κουσουνάδη? Δηλαδή θα χρειαστεί περίπου κανένας μήνας, όλος ο Ιούνιος, πόσο το υπολογίζετε περίπου? Έχει ο νόμος κάποιες προθεσμίες, όπως σας προείπα. Δηλαδή κάνεις πρόσκληση, έρχονται οι ενδιαφερόμενοι, αν δεν υπάρξει πλήρης κάλυψη, κάνεις καινούργια πρόσκληση, κάνεις ξανά υπομονή να περάσει ο καιρός πρόσκλησης να έρθουν οι επόμενοι, γιατί τώρα στην αρχή, όπως ξέρετε, θα είναι με μια προτεραιότητα τα μέλη του ΑΣΥΜΑ. Τα μέλη του ΑΣΥΜΑ, και προκειμένου, επειδή μιλάμε για τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος ήταν αυτός που εμφανίστηκε χθες, η δικιά του πρόταση πέρασε για 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εάν ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια προτεραιότητα ως μέλος του Αραστέχνη που είναι, μπορεί όταν θα απευθύνεται πρόσκληση στα μέλη του Αραστέχνη, στο διάστημα αυτό, δηλαδή το 15ήμερο, γιατί 15 μέρες λέει ο νόμος, να βάλει τα χρήματα αυτά και να γίνει κάτοχος του υποψηφιακού πακέτου. Πολύ σωστά τα λέτε. Όλα αυτά όμως, όπως βλέπετε, είναι 15ήμερα, 10ήμερα, και πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τελειώσουμε. Μακάρι να τελειώσουμε με τον πρώτο κύκλο, δηλαδή των προσκλήσεων. Ναι, στο 15ήμερο που λέτε, ναι. Για τα μέλη του Ραστέχνη. Ναι, ούτως ώστε να μην πάμε στο δεύτερο βήμα με τα πράγματα είναι ασφιχτικά. Σωστά, γιατί εφόσον τελειώσουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά ακολουθεί και ένα δεύτερο σκέλος που αφορά την εγγραφή στο ΓΕΜΗ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κτλ. Έχει και άλλη διαδικασία δηλαδή. Τα λέτε πολύ σωστά. Κύριε Κουσουνάδη, δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί έτσι είναι, να σας ασχολούμε 16 συναπτά έτη με το ρεπορτάζ του Άρη φέτος πλέον. Έχουμε γίνει τα τελευταία χρόνια από ποδοσφαιρική ρεπόρτερ, αθλητική ρεπόρτερ, αν θέλετε, περισσότερο δικηγόροι, λογιστές, φοροτεχνικοί. Λίγο απ' όλα δηλαδή, δυστυχώς. Αυτό συμπαρέσει και όλους τους φιλάθλους, να μην το ξεχνάτε, έτσι. Ναι. Έχετε... που είναι ευχής έργο με αρχή την χθεσινή Γενική Συνέλευση που είχε μια
άλλη υφή, έτσι, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα χθες. Θα πρέπει να γίνει μια αρχή και το μόνο που θα πρέπει να νοιάζει το φίλαθλο είναι να πηγαίνει, να βλέπει την ομάδα του και να είναι χαμογελαστός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως για σας προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να αισθάνεστε και κάποια ιδιαίτερη τιμή, διότι είστε ένα από τα 5 ονόματα που θα τρέξουν την καινούργια εταιρεία που είναι στα Σπάργανα αυτή τη φορά, απαλλαγμένη από τα προβλήματα και από τα βάρη του παρελθόντος. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή. Απλά το θέμα είναι ότι η ρόλη αυτής της επιτροπής είναι καθαρά, όπως λέει ο νόμος, μέχρι και την προετοιμασία της. Ναι. Από εκεί πέρα, όταν θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση Συμμετόχων για να ορίσει ένα ΔΣ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει εμπλοκή των ανθρώπων της Επιτροπής, εκτός εάν ο μεγαλομέτωχος επιθυμεί να συμμετάσχει κάποιος. Ναι, να, ξέρω εγώ, να πει σε κάποιον να πλαισιώσει την προσπάθεια. Αλλά σίγουρα είναι μια ξεχωριστή τη λειτουργία όλο αυτό και είναι τιμητικό πράγματι. Και είναι κάτι καινούριο, και είναι κάτι καινούριο. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Για άσχημο λόγο φυσικά συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Μας αρέσουν τα δύσκολα, μας αρέσουν τα δύσκολα. Τι να πω, μακάρι με αφορμή και την πολύ ωραία αυτή γενική συνέλευση χθες που όλα κύλησαν ομαλότατα, να είναι έτσι ένα νέο ξεκίνημα για το σύλλογο, για την ομάδα γενικότερα. Έτσι πιστεύω και εγώ, γιατί σας είπα, χθες φάνηκε να υπάρχει μια στροφή η οποία καλό θα είναι να την κρατήσουμε σαν αρχή και να τη θυμόμαστε σαν μια βάση για το καινούργιο ξεκίνημα. Άρα, συνοψίζοντας, έχετε πολλή δουλειά, είναι σφιχτές οι ημερομηνίες, συγκεκριμένο το πλαίσιο των ενεργειών που πρέπει να γίνουν το προσεχές διάστημα και όπως μας είπατε, κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα γίνει η πρώτη συνάντηση, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα επιστρέφει σήμερα και από το εξωτερικό ο κύριος Μαστροθύμιος, ο νομικός της Επιτροπής, οπότε λογικά από αύριο θα αρχίσετε να τα βάζετε κάτω τα πράγματα. Είστε καλά ενήμερος, απλά έλεγα μήπως μπορέσουμε έστω και κάνουμε μια πρώτη επαφή σήμερα στα γραφεία, γιατί εκεί θα κατοικοεδρεύουμε. Ναι. Εντάξει, δεν χάθηκε τίποτα και από αύριο ακόμα έχουμε καιρό να κάνουμε όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πρώτη φάση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά εντός ωραίων, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο πάνω απ' όλα για το προσεχές διάστημα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, καλό απόγευμα.